Σακίδιο με εκρηκτικό μηχανισμό τοποθέτησαν άγνωστη τη νύχτα στον εξωτερικό περίβολο των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων. Γιάννη Ρίγο πρόκειται για ένα ακόμα βήμα κλιμάκωσης των χτυπημάτων, λένε οι αναλυτές της αστυνομίας. Και μάλιστα στο ανώνυμο τηλεφώνημα, μήνα να πούμε ότι μέσα σε 25 λεπτά ανέφερε το άτομο αυτό πω πρόκειται να εκραγεί η συγκεκριμένη βόμβα. Στο σημείο λοιπόν έσπευσαν ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει, απέκλεισαν την περιοχή, ενώ και κλιμάκιο του τμήματο εξουδετερώση εκρηκτικών μηχανισμών ξεκίνησε την έρευνα στα δικαστήρια. Μετά από λίγη ώρα λοιπόν εντόπισαν στο άλσο των δικαστηρίων ένα σακίδιο, στο οποίο μέσα υπήρχε ο εκρηκτικό μηχανισμό. Αποτελούνταν λοιπόν από και εκρηκτική ύλη. Όπω μαθαίνουμε, δεν εξεράγει γιατί σύμφωνα με πληροφορίε μήνα έγινε κάποιο λάθο στην συνδεσμολογία. Τώρα, οι αρχέ εξετάζουν το σενάριο τη τοποθέτηση τη βόμβα να έγινε στα δικαστήρια ω ένδειξη αλληλεγγύη στον απεργό πείνα Γιάννη Μιχαηλίδη. Ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει την ίδια συνδεσμολογία ο εκρηκτικό μηχανισμό με την βόμβα που είχε τοποθετηθεί στι 7 Ιουλίου στα δόη του Αμαρουσίου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.